Ιωαννάκη, η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου πέτυχε φέτος σε ένα μικρό άθλο αφού στέθηκε πρωταθλήτρια Κρήτη στην ΕΚΑΣΚ και διεκδικεί την άνοδο στην Α2 κατηγορία, αν και ήταν outsider και εντός Κρήτης. Μεγάλο και σατού, η κυρία που κάθεται στον πάγκο. Η coach Σαμαντούρα, ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μας να βγούμε πρωταθλήτριες. Ο στόχος εδώ στον Ηροδότο γίνεται μια σπουδαία δουλειά, όπου αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν τα παιδιά στο μπάσκετ και μέσα από τη συνεργασία και τη διαδραστικότητα να πετυχαίνουν και να γυμνάζονται, αλλά από εκεί και πέρα όσο το δυνατόν να τα ξεκολλάμε, να το πω έτσι, από τα ηλεκτρονικά που είναι η μάστιγα της εποχής, ζούμε στην εποχή του 5G, το οποίο ξέρουμε όλοι πόσο κακό κάνουν σε όλα τα παιδιά. Επομένως το όφελος είναι πολύ μεγάλο όταν είναι τα παιδιά στο γήπεδο, γυμνάζονται και περνάνε πολύ ωραία εδώ μέσα από το άθλημα του μπάσκετ. Τι λένε όμως τα κορίτσια που από τον τίτλο του Outsider έφτασε στον τίτλο του πρωταθλήματος στην Κρήτη? Δώσαμε ό,τι ψυχή έχουμε, καταφέραμε το στόχο μας, πάμε να διεκδικήσουμε μια θέση στην Α2. Δουλεύουμε με πάρα πολύ σκληρά, από ό,τι βλέπετε. Χτυπάμε εδώ 2 ώρες και 3 ώρες προπονήσεις. Με πάρα πολύ ζέστη. Πραγματικά περάσαμε τον εαυτό μας, θεωρώ. Οπότε είναι πολύ ωραίο να το ζεις και σαν παίχτρια. Κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο και είμαστε όλες πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Εμείς μέσα μας πιστεύαμε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Κάναμε πολύ μεγάλο κόπο και δώσαμε ψυχή στα τελευταία ειδικά μάτς. Στην αρχή δεν είχαμε τόσο καλή απόδοση στα μάτς. Στα τελευταία όμως δώσαμε όλη την ψυχή. Και μάλιστα στο τελικό πετύχατε την νίκη και με διαφορά. Το τελικό αποτέλεσμα με την ομάδα του Όφη ήταν απίστευτο για μας. Ήταν πρωτόγνωρο, δεν περιμέναμε τόση μεγάλη διαφορά και είμαι περήφανη για την ομάδα μου. Η κόουτς Σαμαντούρα είχε βρεθεί απέναντι στον Ηρώτο σαν παίκτρια στην Α1, ενώ είχε συνδεθεί με ένα μεγάλο όνομα που προερχόταν από την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού, την Αλεξία Τριαλώνη. Εγώ ήρθα με την οικογένειά μου φέτος εδώ. Όπως γνωρίζετε, ο Ηρόδοτος έχει βγάλει το μεγαλύτερο ταλέντο στο ελληνικό μπάσκετ, την Αλεξία Τριαλώνη. Συμπαίχτριά μου και παίχτριά μου μετά στον Παναθηναϊκό. Η Αλεξία με έφερε εδώ να κάνουμε απλώς μια προπόνηση στο γιο μου το καλοκαίρι. Και μίλησα με τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος μου ζήτησε να έρθω. Δεν είχα σκοπό μου για κάτι τέτοιο. Ναι, πραγματικά, αλλά και για μένα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα.